Τούτος έμπρεπε να είναι της περιοχής. Δεν μου πάτε λίγο και ψεστήνω. Κάτω δεν μου.
Καλαβασού. Σαν τι επάνω. Κουτός. Εγώ στα μου. Εξάντρος, τέσσερα λαό. Είναι πάνε και πριονίγες, πας στο μούρο σου δώσου. Που πέτε, που έβαινε. Θα πει απόγεια εγώ για ο Ιωκράτης. Ματέο, πού είναι ο πάνκος. Στολή σου όμορφα, κομψά και φίνα, όπως μια κούκλα μες στη βιτρίνα. Φόρεσε μη που σου ταιριάζει κι ο ίδιος σε βλέπει. Thank you.
εσύ μου ανάψες φωτιά, εσύ μου ανάψες φωτιά, αγ' μου σταφά, αγ' μου σταφά.
τραβήσω. Το στραβού τραβούσα με τώρα δεν θα τραβήσουμε. Τράβα μου δεν τώρα έχουν. Πάρε το έργο. Τώρα που έμεινε ο Λίγνος μέσα. Όμινε ρε. Πού έπαιξε άγγες. Πού έπαιξε άγγες. Θα ψηφίσω να σου έρθει. Να αγαπείς τους προβλώτες. Να καταδικάς. Όταν τις παραδιάς τις πόρτες. Τις παραδιάς. Terry Gibbs and Peter Appleyard had great fun playing on one vibraphone at the same time. Bestellen Sie jetzt diese einzigartige Klassiksammlung. Die schönsten Werke der größten Komponisten. Tschaikowski, Mozart, Chopin, Beethoven, Vivaldi, Händel, Schubert, Strauss, Grieg, Bach, Debussy und Mendelssohn. Jede dieser 12 hochwertigen CDs verwöhnt Sie mehr als 60 Minuten. Für nur 89 Mark.
Zusätzlich erhalten Sie auch noch diesen umfangreichen Begleitband mit den wichtigsten Lebensstationen der Komponisten. So können Sie gleichzeitig die traumhafte Musik genießen und Ihr Wissen vertiefen. Bestellen Sie sich und Ihrer Familie diese einzigartige Klassiksammlung für nur 89 Mark. Wählen Sie 0781 6460 0781 6460 und Sie erhalten CD-Sammlung und Begleitbuch risikolos mit Geld-Zurück-Garantie. Bestellen Sie bis zum 13.12. unser Weihnachtsangebot, dann erhalten Sie zusätzlich die CD Klassik zu Weihnachten. Pliny O'Tan is so no longer a problem. Me fazes, me glicotas, 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 me glicotas,
Ευρυγιακών μέτρων. Παρά την έκκληση του Υπουργού Οικονομικών να αποφευχθούν ακραίες αντιδράσεις τη στιγμή κατά την... Τηλεθεατές και ακροατές, καλησπέρα σας. Από το θέατρο της Πασιδή θα παρακολουθήσετε τον δεύτερο και τελικό γύρο του Παγκύπριου Διαγωνισμού για Νεαρούς Μουσικούς που προκήρυξε το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου στα πλαίσια της απόφασης του για συμμετοχή μας στον 8ο Διαγωνισμό Νεαρών Μουσικών. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στη Λισαβόνα στις 12 Ιουνίου 1996. Πρωτού όμως προχωρήσουμε, ευχαριστούμε τόσο τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, όσο και τους νεαρούς μας μουσικούς και τους δασκάλους τους για την εξαίρετη παρουσίασή τους. Και τώρα στο διαγωνισμό μας. Στην χθεσινή προκριματική φάση έλαβαν μέρος κατά αλφαβητική σειρά οι ακόλουθοι 9 νεαροί μουσικοί. Αντώνης Αντωνίου, Κυριάκος Κυριάκου, Ελένη Μαυρομουστάκη, Έλενα Μιτέλα, Μανώλης Νεοφύτου, Τάσος Παπαστηλιανού, Ελένη Σαβίδου, Βικτόρια Τσαγκάρη και Φίλιπ Ζήλφο. Τετραμελής Κριτική Επιτροπή, απαρτιζόμενη από τους Χριστόδουλο Γεωργιάδη, Άγιοι Ιωαννίδη, Λένια Σέργη και Χρήστο Σαββόπουλο, μέλη, επέλεξε για τον τελικό γύρο τους ακόλουθους 3 νεαρούς μουσικούς, καταλφαβητική και πάλι σειρά.
Έλενα Μιτέλα, Μανώλη Νεοφίτου και Τάσο Παπαστηλιανού. Επιλαχούσα ήταν η Ελένη Μαυρομάτη, Μαυρομουστάκη. Επίσης, η Επιτροπή έκανε έφημο μνεία για τον 12χρονο Φίλιπ Ζήλφο. Απόψε, η ίδια τετραμελής Επιτροπή θα επιλέξει τον ή την υποψήφιο που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 8ο διαγωνισμό της Eurovision για νεαρούς μουσικούς. Πρώτα θα ακούσουμε την Έλενα Μιτέλα, που γεννήθηκε στις 28 Μαΐου 1980. Άρχισε μαθήματα πιάνου στα 6 της χρόνια στο Εθνικό Οδείο Κύπρου με καθηγήτρια τη Μέρη Ιωάννου και αργότερα συνέχισε με τον Μάριο Ιωάννου. Στα 14 της χρόνια πήρε πτυχίο πιάνου με άριστα παμψηφί και σχεδόν ταυτόχρονα διακρίθηκε στις τελικές εξετάσεις 8η βαθμίδα των Βασιλικών Μουσικών Σχολών Λονδίνου. Παράλληλα με τις πιανιστικές της σπουδές, η Έλενα Μιτέλα έπαιρνε και μαθήματα βιολιού. Έτσι, τον περασμένο Νιόβρη πέρασε με διάκριση τις εξετάσεις βιολιού της 8ης βαθμίδας των Βασιλικών Σχολών Μουσικής. Έλαβε μέρος σε ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές του ΡΙΚ, σε διάφορες εκδηλώσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού και του Ταμείου Μουσικής και Καλών Τεχνών. Από τον Αύγουστο του 1995 είναι μέλος της Κρατικής Ορχήστρας Νέων Κύπρου. Θα την ακούσουμε στα ακόλουθα έργα. Λούτβιχ Φαν Μπετόβεν, 32 παραλλαγές σεν το ελάσσονα. Λένοξ Μπέρκλι, σπουδή κοντσέρτου σε μη υφεσιμίζωνα, έργων 48, αριθμός 2. Και στο τρίτο μέρος, Ρόντο Αλέκρο, από το κοντσέρτο αριθμός 1 σεν το μίζωνα, έργων 15, του Μπετόβεν. Το μέρος της ορχήστρας παίζει στο δεύτερο πιάνο ο Μάριος Ιωάννου.
Thank you.
Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, συνεχίζουμε τη μετάδοση από το θέατρο της Πασιδή του δεύτερου και τελικού γύρου του Πανκύπριου Διαγωνισμού για νεαρούς μουσικούς με τον Μανώλη Νεοφύτου. Ο Μανώλης γεννήθηκε στη Λεμεσό στις 11 Ιανουαρίου 1977. Άρχισε να παίρνει τα πρώτα μαθήματα πιάνου στα 7 του χρόνια με καθηγήτρια την δόκτωρα Νέφεν Μιχαηλίδου, με την οποία μελέτησε για 5 συνεχόμενα χρόνια. Από το 1988 φοιτά στην Κεντρική Ειδική Μουσική Σχολή Μόσχας με καθηγητές τους Ρούντολφ Κέρερ και Βαλερί Καστέλσκι. Ο Μανώλης Νεοφύτου εκπροσώπησε ήδη 2 φορές την Κύπρο στον 6ο και 7ο διαγωνισμό της Eurovision για νεαρούς μουσικούς που έγιναν στις Βρυξέλλες και την Βαρσοβία αντίστοιχα. Το 1994 πήρε το 4ο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό για νεαρούς μουσικούς στην Ιταλία, ενώ το 1995 πήρε το 1ο βραβείο στο μουσικό διαγωνισμό των χωρών της Μεσογείου που έγινε στο Παλέρμο. Έδωσε συναυλίες στη Ρωσία, Πολωνία, Ιταλία και φυσικά στην πατρίδα του. Εμείς θα ακούσουμε απόψε τον Μανώλη Νεοφύτου σε έργα Σούμαν, Σετρίν και Τσαϊκόφσκι. Συγκεκριμένα στις συμφωνικές σπουδές σε έργων 13 του Ρόμπερτ Σούμαν, στο Αλα Αλμπένιθ του Ρωτεόν Σετρίν και στο τρίτο μέρος, Αλέγκρο Κονφόκο, από το Κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 σε σύφεση Ελάσσονα έργων 23 του Πιότρ Τσαϊκόφσκι. Στο κονσέρτο τον Μανώλη Νεοφύτου συνοδεύει στο οικονόμο.
told that this is going to clear within 10 minutes. Ladies and gentlemen, performing for the first time, I think, in the rain, Olympic champion Bart Conner. It's Red Rocks and it's raining. So what else is new? Well, the orchestra left. That leaves just us. Stay out there. We'll keep playing.
Thank you.